11 Eurodac devices. After that, we ask again on June and July. It's just so we could be sure what they're claiming, if they're actually Syrians, Afghanis, Iranis, Iraqis. Well, of course, Europe as a continent is facing this huge influx of refugees and other migrants, and you here in Greece on the islands are the first to have to receive them. And I think it's good to see the progress in the reception center that you're building up here and in screening, because it's very important for everyone in Europe to know as quickly as possible who is here, who is trying to enter, and who has a right, and especially also who doesn't have the right. And we will continue to support Greece in this joint effort to improve the registration process and make even more steps than have already been made. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Μετανάστευσης της Ολλανδίας και την Υπουργό Εθνικής Άμυνας που σήμερα με τον κύριο Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού επισκεφθόμαστε την Χίο αλλά και παράλληλα και άλλα νησιά του Αιγαίου. Προκειμένου πρώτον να έχουν μια άποψη οι ίδιοι για το τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις σχέση με τη δημιουργία των hot spot. Είναι σημαντικό ότι η Ευρώπη δέχτηκε να υποχρεωθεί την Τουρκία να εφαρμόζει διεθνούς κανονισμούς και να γίνεται ιδιαίτερα το registration από την άλλη μεριά του Αιγαίου, ώστε να μην έχουμε ανθρώπινα θύματα. Η Ολλανδία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η επόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο ζητήσαμε είναι μια ενίσχυση καταρχήν όσον αφορά τις δυνατότητες καταγραφής, τα μηχανήματα για την καταγραφή των προσφύγων, προσωπικό, το οποίο θα βοηθήσει γιατί πράγματι έχουν εξαντληθεί οι δυνάμεις και της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Από τη μεριά τη δική μου, αυτό που ζήτησα είναι αναλαμβάνοντας την Προεδρία η Ολλανδία να βοηθήσει ιδιαίτερα το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, διότι με τα οικονομικά μέτρα και την οικονομική κρίση έχουν εξαθλιωθεί. Έχουν μειωθεί οι μισθοί τους κάτω από 35 μέχρι 50%. Δεν είναι δυνατόν από τη μια μεριά λοιπόν να ζητάμε αυτούς τους ανθρώπους να εργάζονται 12 και 20 ώρες το 24ωρο σε αυτές τις συνθήκες που εργάζονται, να κάνουν αυτό το έργο και παράλληλα οι μισθοί τους να είναι κάτω από το 30% των μισθών των συναδέλφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μεριά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οι υπηρεσίες του μηχανικού της ΜΟΜΑ, εάν χρειαστεί, θα βοηθήσουν στην γρήγορη δημιουργία εγκαταστάσεων και πιστεύω ότι μπαίνουμε πλέον σε μια καινούργια εποχή στο θέμα της μεταναστεύσεως με την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ τον Υπουργό. I want to thank you for your presence. It's very important to be here and to thank see you with, for having us. With your own eyes. Greece, do the best and all the hotspots will be ready in the next days, as you have seen here. We want your support, especially for computers and personnel for the registration. I want to thank you, Netherlands, for the support, also for the personnel, for this big effort. And I think, and after the last decision in European Union, everything will be different. We have to work it out. Thank you very much. Thank you. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται το Αγαθονήσι, επισκέπτονται μάλλον υπουργοί Ευρωπαίοι με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, τον φίλο μου τον Πάνο τον Καμένο, και είμαι πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος διότι Ευρωπαίοι υπουργοί βλέπουν στην πραγματικότητα την ισιωτικότητα της Ελλάδας και συγκεκριμένα την περίοδο αυτή που το μεταναστευτικό ταλανίζει και δημιουργεί θέματα στην Ελλάδα. Σας πω για κάτι το οποίο είπε ο κύριος Δήμαρχος στους υπουργούς και ιδίως στον Υπουργό Μετανάστευσης της Ολλανδίας,
που αναλαμβάνει και την Προεδρία. Από το Αγαθονήσι έχουν περάσει 30.000 μετανάστες και πρόσφυγες. Το Αγαθονήσι δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, και οι μετανάστες και οι πρόσφυγες εδώ πέρα ήταν καλοδεχούν από την ελληνική φιλοξενία, από τον Δήμαρχο και από όλους τους κατοίκους. Είναι η ώρα όμως που θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας μια μεταναστευτική πολιτική, να κοιτάξει και αυτά τα νησιά και αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πλήρωσαν αυτό το φαινόμενο έναντι του τουρισμού, ο οποίος μειώθηκε, ιδίως στα μικρά νησιά, και παράλληλα να δώσουμε τη δυνατότητα και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που δώσαν την ψυχή τους σε αυτή την περίοδο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δήμαρχος εξήγησε ότι από τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν μπορεί να πάρει ούτε δύο υπαλλήλους προκειμένου να καθαρίσουν τις ακτές του Αγαθονησίου από τις σωστικές λέμβους και τα σωσίβια. Και αυτό θα χρειαζόταν δύο υπαλλήλους για ένα χρόνο ολόκληρο. Νομίζω ότι η σημερινή επίσκεψη αλλάζει τα πάντα. Και με μια καινούργια πολιτική πλέον που έχουμε την καταγραφή στη Τουρκία, ήρθε η ώρα και τα νησιά όπως το Αγαθονήσι να μπορέσουν να απολαύσουν τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.